Το Σωματείο Εργαζομένων όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε μέσω δελτίων τύπου και καταγγελιών να ευαισθητοποιήσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και τους φορείς, γιατί σας θέλουμε συμπαραστάτες σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε να συνεχίσει το νοσοκομείο να παρέχει απρόσκοπτα υπηρεσίες υγείας. Μας κατηγόρησε λοιπόν ότι πίσω από τις καταγγελίες υπάρχουν σκοπιμότητες. Μας κατηγόρησαν ότι διασπείρουμε αναλήθειες και ψευδείς ειδήσεις με σκοπό να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Μας κατηγόρησαν ότι ο σκοπός μας είναι να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι η δράση το σωματείο και συνέπεια έχει και συνέχεια. Το κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών έχει εκενωθεί. Μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων της να καταγγείλει τα προβλήματα στατικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των εργαζομένων. Επίσης, κατά καιρούς και πριν από λίγο καιρό είχαμε ξανά τόση σοβάδων αλλά και κυψοσανίδων εντός του νοσοκομείου, του περιβάλλοντα χώρο αλλά και συγκεκριμένη κλινική όπου αυτά όλα καταγράφονται στα βιβλία εφημερίας. Εμείς λοιπόν λογοδοτούμε στην τοπική κοινωνία, λογοδοτούμε σε εσάς, στους ασθενείς που περιθάλπτουμε και στους συνοδούς, αλλά και στους εργαζόμενους. Ο καθένας λοιπόν ας αναλάβει από εδώ και πέρα τις ευθύνες του. Εμείς θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημόσιων δομών υγείας, διότι η υγεία είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δωρεάν το πολύτιμο αγαθό της υγείας σε όλους όσους προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κλικής για παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η σημερινή λοιπόν συνάντηση που έχει σκοπό να κινητοποιήσει όλους τους φορείς της πόλης μας, θα σας διαβάσω μόνο ένα μικρό κομμάτι, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι τα κατατεθειμένα προγράμματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Το πρακτικό έχει ημερομηνία 27/3 του 24, έγκριση εφημεριών ιατρικού προσωπικού για το μήνα Απρίλιο Γενικού Νοσοκομείου Κλικής. Και κλείνω. Για το αν λέμε αναλήθειες ή διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Το Επιστημονικό Συμβούλιο μετά τη διαλογική συζήτηση κτλ. Και αφού έλευε η γνώση για το ανωτέρω, ομόφωνο γνωμοδοτεί ότι την έγκριση των εφημεριών για το κατατεθέν πρόγραμμα του παθολογικού τμήματος, καθώς υπευλήθη πρόγραμμα μόνο για τις 5 πρώτες μέρες του μηνός, καταρχάς κρίνεται επισφαλές και δεύτερον εγκρίνεται μόνο από την προϋπόθεση της έγκρισης κατάθεσης του προγράμματος. Το αν εμείς διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις, είμαστε στην διάθεση του καθενός. Εγκρίνει τις υπερβάσεις, όλες τις υπερβάσεις και τα προγράμματα εφημεριών, υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή η παθολογική κλινική λειτουργεί μόνο με τους δύο ήδη γιατρούς που έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, η μία μόνιμη γιατρός η οποία βρίσκεται δυστυχώς εκτός υπηρεσίας για δικούς τους λόγους, γι' αυτό λοιπόν επειδή η παθολογική κλινική των νοσοκομείων και κυρίως των δευτεροβάθμιων νοσοκομείων αποτελούν τον πυλώνα του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν προειδοποιούμε, έχει έρθει η κατάρρευση της παθολογικής κλινικής και είναι πλέον γεγονός. Εγώ για μία ακόμα φορά θα γίνω κοινωνός άσχημων ειδήσεων όσον αφορά το νοσοκομείο. Όσο θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος για να μην σας κουράσω. Θα ήθελα λοιπόν να σας καταθέσω τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκής όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό κυρίως σε ιατρικό προσωπικό για να μπορείτε να εξάγετε τα ασφαλή συμπεράσματά σας. Στο Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκής λοιπόν σήμερα υπηρετούν 4 κατηγορίες γιατρών. Αυτές είναι οι εξής: οι ειδικευόμενοι που είναι ασκούμενοι, οι μόνιμοι ειδικευμένοι, οι επικουρικοί ειδικευμένοι που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι μετακινούμενοι ειδικευμένοι από άλλους φορείς. Αναλυτικότερα λοιπόν η κατάσταση έχει ως εξής. Στην κατηγορία των ειδικευόμενων γιατρών οι θέσεις είναι 49, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 45, ενώ 8 από αυτούς είναι σε παράταση, δηλαδή έχει λήξει η θητεία τους, αλλά παραμένουν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες του νοσοκομείου. Άρα οι κενές θέσεις είναι 12, δηλαδή συνολικό ποσοστό κενών θέσεων στο 24,5%. Στην κατηγορία του μόνιμου ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού η θέση είναι 87, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 50 γιατροί, άρα οι κενές θέσεις είναι 37, δηλαδή ένα ποσοστό 42,5% κενές θέσεις σε ειδικούς γιατρούς.
για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες χρησιμοποιούνται οι επικουρικοί ειδικευμένοι γιατροί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Λόγω των αυξημένων αναγκών, ο αριθμός του συνογόνας αυξάνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιούμε 9 επικουρικούς ειδικευμένους γιατρούς. Επειδή όμως και πάλι δεν επαρκούσαν οι γιατροί, χρησιμοποιούνται και γιατροί με μετακινήσεις από άλλους φορείς, που συνολικά αυτή τη στιγμή είναι 15. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται περιοδικά μέχρι και σήμερα μετακινούμενοι γιατροί από άλλες δομές υγειονομικές και ιδιώτες γιατροί μόνο για την κάλυψη των εφημεριανικών αναγκών του νοσοκομείου, περίπου 10 στον αριθμό. Ανάλογες ελλείψεις υπάρχουν τόσο στο νοσηλευτικό, στο παραϊατρικό και στο διοικητικό και στο λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Παρά τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ισχύει το εξής οξύμορο στο νοσοκομείο του Κυρκής. Το νοσοκομείο μας μετακινεί σταθερά 2 γιατρούς σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, γιατί και εκεί υπάρχουν ανάγκες, και έναν γιατρό με περιοδική μετακίνηση για μία μέρα την εβδομάδα για κέντρο υγείας του νομού μας. Η χώρα, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, αλλά και ο ειδικός μας ο νομός, τη βίωσε πολύ τραγικά την ιογενή πανδημία. Μετά την πανδημία δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες στην υγεία για λειτουργία ειδικών ιατρίων, τακτικών και επειγόντων, αλλά και νέων κλινικών δοκιμών για την νοσηλεία, τη διερεύνηση και τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Εμείς, αντί να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση προς όφελος της ενδυνάμωσης με ψυχοδυναμικό στο νοσοκομείο μας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, παραμείναμε ουραγοί παρακολουθώντας απλώς τις εξελίξεις. Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω εργασιακή επιβάρυνση του ήδη μειωμένου προϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αφού όλοι χρησιμοποιούνταν παντού και όπου υπήρχαν οι ανάγκες. Η εξέβρεση γιατρών για την κάλυψη των αναγκών, είτε με συμβασιούχους κυρίως, είναι δυσχερής, γιατί κυρίως δεν υπάρχουν πλέον ενδιαφερόμενοι. Επίσης, οι νέοι γιατροί έχουν επιλέξει τον δρόμο του εξωτερικού, οπότε δεν υπάρχουν ούτε ειδικευόμενοι γιατροί σε αναμονή, όπως συνηθίζονταν τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύουμε και βιώνουμε πλέον τα χρόνια στα οποία δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γιατροί ούτε για τις μόνιμες θέσεις των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ. Κάθε χρόνο στο νοσοκομείο, να ξέρετε ότι συνταξιοδοτούνται περίπου 3-4 γιατροί από το νοσοκομείο μας, οι οποίοι δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται σε μικρότερες βαθμίδες, ελάχιστοι από αυτούς. Δεν θα σας αναφέρω για τους συναδέλφους, οι οποίοι ασθενούν ή είναι σε χρόνιες αναρρωτικές άδειες και θα πρέπει να είναι σε ανάρρωση. Το έχουμε επισημάνει εδώ και μια δεκαπενταετία ότι οι εμβαλωματικές λύσεις των επικουρικών ειδικευμένων γιατρών και των μετακινούμενων ειδικευμένων γιατρών δεν λύνουν τα προβλήματα στο νοσοκομείο μας, αλλά τα μεταθέτουν χρονικά. Ριζική λύση είναι η πρόσληψη μόνιμων ειδικευμένων γιατρών για να καλυφθούν οι ανάγκες στο νοσοκομείο μας. Οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, ενώ ο αριθμός των μόνιμων ειδικευμένων γιατρών συνεχώς μειώνεται. Είναι σε ένα σχήμα οξύμορο που υπάρχει. Ακόμα περιμένουμε το διαρρισμό παθολόγων, νευρολόγου, παθολογανατόμου, δερματολόγου, γνάθοχειρουργού. Στο ίδιο έργο θεατές, 2018 χειρουργική κλινική, 2024 παθολογική κλινική. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα, σας αναφέρω την παθολογική κλινική, και η οποία συλλειτουργεί με την κλινική των ιογενών λοιμόξεων. Μέχρι σήμερα λειτουργούσε με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 2 μόνιμων ειδικευμένων παθολόγων, ενώ εδώ και ένα μήνα ο ένας γιατρός της κλινικής κινδυνεύει να μείνει μία γιατρός μόνιμη, αφού έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης ο νέος επιμελητής κλινικής. Η εν λόγω γιατρός είναι επιφορτισμένη να παρακολουθεί τους ασθενείς της παθολογικής, της κλινικής των ασθενών με ιογενή λίμωξη, της ασθενής της εφημερίας. Η λειτουργία των 2 κλινικών παραμένει μετέωρη και αδύνατη, με τη μόνη υπηρετούντα και εξουδενωμένη γιατροπαθολόγο. Για τον λόγο αυτό έχουν επιστρατευτεί συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο νοσοκομείο, όπως ο πνευμονολόγος και ο γαστρεντερολόγος, και μετακινήθηκαν και άλλοι γιατροί από άλλες υγειονομικές δομές, όπως παθολόγος από το κέντρο υγείας, όπως παθολόγος από την αιμοδοσία, από το νοσοκομείο μας, για να μπορέσουν να επιβοηθήσουν τη διαχείριση των ασθενών αυτών. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτές οι λύσεις δεν είναι οριστικές και δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των οξέων και των επιγόντων περιστατικών, τα πράγματα και εκεί είναι δυσχεροί, γιατί είναι υποστελεχωμένοι ακόμα και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Συγκεκριμένα, στο ΤΕΠ έχει μείνει χωρίς μόνιμο γιατρό, αφού έχει φύγει ο διευθυντής του ΤΕΠ λόγω βουλευτικής του ιδιότητας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μετακίνηση 3 γενικών γιατρών από το κέντρο υγείας. Το αναισθησιολογικό τμήμα λειτουργεί με 2 μόνιμους γιατρούς, οι οποίοι δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται άλλοι 2 γιατροί μετακινούμενοι. Ο ένας ο οποίος είναι από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας γιατρός από το κέντρο υγείας Γενικού Νοσοκομείου Γουμένησας, για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ο αξονικός τομογράφος αδυνατεί να λειτουργεί σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποχρεώνονται σε διακομιδές σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να κάνουν απεικονιστικό έλεγχο.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, τόσο για την κόπωση των εφημεριβόντων, τόσο για τη δέσμευση των ασθενοφόρων, τόσο για τις εργατόρες και ούτω καθεξής. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν θα πω τίποτα, έχει μείνει όνειρο απατηλό. Αφού μόνο με δύο γιατρούς δεν μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν είναι αυτό, έχουν μετακινηθεί γιατροί σε άλλες θέσεις και καλύπτουν άλλα τμήματα και άλλα νοσοκομεία. Επισημάναμε λοιπόν κατά το παρελθόν ότι η δημιουργία και μόνο μιας κλινικής ασθενών με υιογενή λίμωξη, αυτά τα επισημάναμε πριν την πανδημία, σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν διαθέτει νευρολόγο, δεν διαθέτει λιμοξιολόγο, δεν διαθέτει επαρκή αριθμό παθολόγων, δεν διαθέτει επαρκή αριθμό νοσηλευτών, δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν διαθέτει μονάδα αυξημένης φορνήρας, δεν διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, είναι επιστημονικά αδύνατη, μειώνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, δημιουργώντας κλίμα αβεβαιότητας τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Χρειάζονται λοιπόν κίνητρα, τόσο οικονομικά, όσο επιστημονικά, όσο και διαβίωσης. Έχουμε κάνει επίσημη πρόταση από το 2013 να δοθεί στους νέους γιατρούς που έρχονται και μένουν στο Κιλκής τη διαμονή τους να είναι δωρεάν και να καλύπτονται τα έσοδα από το Δήμο του Κιλκής. Δεν έχει γίνει τίποτε. Για να έρθουν νέοι γιατροί λοιπόν στα νοσοκομεία πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Αν δεν δώσουμε κίνητρα στο ΕΣΥ, το ΕΣΥ πλέον δεν είναι ελκυστικό. Παρότι ο νομός, σας το ξαναλέω και σε κάθε δημόσια εμφάνισή μου το επισημαίνω, παρότι ο νομός του Κιλκής είναι παραμεθόριος, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου του Κιλκής ούτε λαμβάνει την άδεια παραμεθωρίου, ούτε λαμβάνει και το επίδομα παραμεθωρίου. Είναι η μοναδική παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό το πράγμα. Στο νοσοκομείο μας για να αναβαθμιστεί η προσφορά της φροντίδας υγείας χρειάζεται αλλαγή του πεπαλαιωμένου οργανογράμματος με νέα και αύξηση του αριθμού τόσο των κλινών του νοσοκομείου και να φτάσουν στις 257 από 150 τόσες που είναι, όσο και στη δημιουργία μονάδας εντατικής θεραπείας. Άρα λοιπόν χρειάζεται γενναία αύξηση του αριθμού των γιατρών, να φτάσουμε τους 145 των ειδικευμένων και τους 65 τους ειδικευόμενους, ούτως ώστε να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες χωρίς να χρειάζεται να παίρνουμε εντολές για να εφημερεύσουμε για παραπάνω μέρες, τις οποίες από τον νόμο δεν δικαιούμαστε να κάνουμε παραπάνω εφημερίες. Όπως επίσης χρειάζονται και ανάλογες αυξήσεις στο νοσηλευτικό, στο παραϊατρικό, στο διοικητικό και στο λοιπό προσωπικό. Παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες για λύσεις, οι λύσεις είναι λύσεις ανάγκης και μετακινούν τα προβλήματα χρονικά. Οι συνθήκες εργασίας μας όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν. Παρότι σε καθημερινή βάση βιώνουμε την ποσοτική και ποιοτική μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, την απαξίωση του λειτουργήματός μας, την αμφισβήτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όλοι εμείς οι έντιμα εργαζόμενοι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καθημερινές μάχες για τη βελτίωση της ποιότητας της υγείας των πολιτών, του νομού μας και της χώρας μας.